always have an expectation. Πάντοτε έχω προσμονή. That God will take us where we have not been before. Ότι ο Θεός θα μας πάρει εκεί που δεν έχουμε πάει προηγουμένως. I just trust the Holy Spirit. Εμπιστεύομαι το Πνεύμα το Άγιο. He is in charge. Αυτός έχει τον έλεγχο. And we acknowledge him as the great teacher. Και τον αναγνωρίζουμε ως τον μέγα διδάσκαλο. Our vision. Η όρασή μας. Well, my vision is. Κάποιος λέει η όρασή μου είναι. And they mean what suits me. Και εννοούν, what is comfortable for me. Και εννοούν αυτό που με βολεύει, αυτό που είναι άνετο σε μένα. That is my vision. Αυτή είναι, αυτός είναι ο οραματισμός. I like a preacher who said, everybody asks me about my vision, and I don't see in the Bible where it says about my vision. Κάποιος είπε, όλοι με ρωτούν ποιος είναι ο οραματισμός μου και δεν έχω δει πουθενά στην γραφή να λέει για το δικό μου οραματισμό. Shouldn't we be engaged in his vision? Δεν θα έπρεπε να είμαστε όλοι δεσμευμένοι με το δικό του οραματισμό? His will? Με το δικό του θέλημα? Vision? Η όραση is his will. Είναι το δικό του θέλημα. We are not allowed to have our pet visions, every one of us, independently. Δεν δικαιούμαστε να έχουμε ο καθένας τη δική του αυτόβουλη όραση. But we are here gathered together as one. Αλλά είμαστε εδώ μαζεμένοι μαζί σαν ένα. To speak the same, για να μιλούμε το αυτό and to think the same. Και να σκεφτόμαστε το αυτό. And the only way to do it, και ο μόνος τρόπος να το κάνουμε is if we come here with no personal agendas whatsoever. Είναι να έρθουμε εδώ χωρίς καθόλου προσωπικά, προσωπικά θέλω για να κάνουμε το δικό μας θέλημα. Αλλά είμαστε εδώ μόνο για, το, για Αυτόν και το δικό Του θέλημα. Μπορείτε να δείτε από αυτή τη μεριά για το αγγλικό και από εκείνη για το ελληνικό. Our vision λέγειν, is His vision, the will of the Father. Η όρασή μας, το θέλημα του Πατέρα. Η όρασή μας είναι το θέλημα του Πατέρα. Αυτό είναι the η όρασή μας. Το θέλημα του Πατέρα. To enter, να μπούμε, to live, να ζούμε and to remain in the holy will of God. Holy God the Father. Και να παραμένουμε μέσα στο θέλημα του Άγιου Θεού Πατέρα. And it continues και συνεχίζει in the following. Με το εξής. With the Lord Jesus as our absolute Lord, με τον Κύριο Ιησού ως τον απόλυτο Κύριό μας, and the Holy Spirit as our absolute guide, και το Πνεύμα το Άγιο ως τον απόλυτο οδηγό μας. Amen. Amen. Any room for my vision or your vision? Υπάρχει καθόλου χώρος τότε για τον δικό μου οραματισμό, για το δικό σου? There is only room for His vision, His will. And his word. Όχι, υπάρχει μόνο χώρος για το δικό του οραματισμό, για το δικό του λόγο. Are you thirsty for the inerrant, infallible, eternal, holy word of God? Είσαι διψασμένος για τον αιώνιο, αλάθητο, άμωμο, αψεγάδιαστο λόγο του Θεού? When I read about the curses, όταν διαβάζω εκεί που μιλάει για τις κατάρες, I do have compassion with those that are under the curse, and I pray and intercede for them. Νιώθω συμπόνια για αυτούς που βρίσκονται κάτω από αυτές τις κατάρες και προσεύχομαι και ηκετεύω υπέρ τους. But at the same time, can you read about the curses and be blessed? Αλλά την ίδια στιγμή μπορείς να μελετάς, να διαβάζεις για τις κατάρες και να ευλογείσαι. How? Πώς? By saying, thank God, I'm redeemed from this curse. Λέγοντας, I am redeemed from this curse, and I am redeemed from this curse, and go up. From Deuteronomy 28:16 to the very end. Από το Δευτερόμικος 8:16. Και να λες, δόξα στον Κύριο, είμαι λυτρωμένος από αυτή την κατάρα και από αυτή την κατάρα και από αυτήν, και να συνεχίζεις από το Δευτερονόμιο 28:16 και πέρα. I didn't know if you got this point down to your spirit, so listen. Δεν ήξερα αν το λάβατε αυτό το σημείο, δεν ξέρω αν το λάβατε αυτό το σημείο στο πνεύμα σας, γι' αυτό ακούστε. It's a curse. Είναι κατάρα. It's a curse. It's a terrible thing for somebody to have it on his life.
Είναι κατάρα, είναι κάτι το φρικτό για κάποιον να το έχει στη ζωή του. And Christ Jesus has redeemed me from the curse of the law. Και ο Κύριος Ιησούς με εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου. Has he redeemed you? Σε έχει εξαγοράσει; And you too? Και εσένα επίσης; In YouTube? Στο YouTube; And everyone watching? Και όσους μας παρακολουθούν; I'm free! Free at last! Είμαι ελεύθερος, επιτέλους ελεύθερος. I know shouting is not politically correct, even in churches. Ξέρω ότι το να φωνάζεις δεν είναι πολιτικά ορθό, ακόμα και μέσα στις εκκλησίες. Brothers and sisters, this is not how churches used to be. Αδέρφια μου, δεν είναι έτσι που ήταν οι εκκλησίες κάποτε. Modern, όπως οι μεταμοντέρνες νεωτεριστικές εκκλησίες. Each time they gathered, they praised the Lord, they pray in the house of God and they thirsted for a powerful message from the living word of God who could change their lives. Κάθε φορά που πηγαίναν στην εκκλησία, δοξάζαν με όλο τους το είναι και ήταν διψασμένοι για τον λόγο του Θεού. Do you have the same expectation? Έχεις την ίδια προσμονή; That the word of God that we believe, που ο λόγος του Θεού που εμείς πιστεύουμε, will touch us, penetrate us, θα μας αγγίξει, θα μας διαπεράσει, and leave a mark on our lives forever. Και θα αφήσει το σημάδι του στη ζωή μας για πάντα. So we're talking about spiritual tattooing that will stay on you forever. Οπότε μιλάμε για πνευματικό tattooing που θα μείνει για πάντα. Πνευματικό τατού που θα μείνει πάνω μας για πάντα. That's the spiritual tattoo. Αυτό είναι το πνευματικό τατουάζ. Nobody gives me any burden no more, Apostle Paul says. Κανένας ας μη μου δίνει πλέον βάρος, ας μη με απασχολεί πλέον, ο Απόστολος Παύλος. The marks of the Lord Jesus Christ in my life. Φέρω τα στίγματα του Κυρίου Ιησού στη ζωή. We don't believe in tattooing our skin, our flesh. Δεν πιστεύουμε στο να βάζουμε τατουάζ, σημάδια στο σώμα μας. But we believe in the spiritual marks of the cross of Jesus in our lives. Πιστεύουμε στα πνευματικά σημάδια του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. We believe in the spiritual circumcision in our hearts. Πιστεύουμε στην πνευματική περιτομή στην καρδιά μας. We believe that the word of God will leave a mark on our lives from this time forth and even forevermore. Πιστεύουμε ότι ο λόγος του Θεού θα αφήσει ένα σημάδι στη ζωή μας από αυτή τη στιγμή και παραπέρα σε όλη μας τη ζωή. So what's the big deal about this service tonight? Ποια είναι λοιπόν η σπουδαία υπόθεση με αυτή τη συνάθρηση απόψε; Your life will be marked for eternity. Η ζωή σου θα σημαδευτεί για την αιωνιότητα. Is this important for you? Είναι αυτό σημαντικό για σένα; I think it's very important for me. Εγώ πιστεύω είναι πολύ σημαντικό για μένα. So I take it seriously. Και έτσι το παίρνω πολύ σοβαρά. And I pray every one of us takes the words of God seriously. Και προσεύχομαι ο καθένας μας να λάβει το λόγο του Θεού σοβαρά. So we are in the midst as we read. This is the chronological time of the book of Revelation. In the midst of the great tribulation. Καθώς μελετούμε, αυτή είναι η χρονική στιγμή, η περίοδος μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στην μέση της μεγάλης θλίψης. I would like us to read one verse. Θέλω να διαβάσουμε ένα εδάφιο. And then before you are seated, give God the glory that you are not going to go through this great tribulation. Και μετά, πριν καθίσουμε, ας δώσουμε στο Θεό όλη τη δόξα που δεν χρειάζεται να περάσουμε μέσα από αυτή τη μεγάλη θλίψη. If you're not going through. Εάν δεν περνάς από μέσα. Πρόκειται να περάσεις. Αν δεν πρόκειται να περάσεις από μέσα. Amen. I plan by the grace of God. Σκοπεύω, σχεδιάζω με τη χάρη του Θεού. In the name of Jesus. Στο όνομα του Ιησού. Through the enablement of the Holy Spirit. Με την ικάνωση του Πνεύματος του Αγίου. I don't plan to stay behind. Δεν σκοπεύω, δεν σχεδιάζω να μείνω πίσω. Every day of my life I say Maran, Athamaran, Athamaran, Athaivan, so come Lord Jesus Christ. Κάθε μέρα της ζωής μου λέω Maran, Athamaran, Athamaran, μην έρχω Κύριε Ιησού. Amen. Amen. We read one verse
chapter 13, verse 1. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Διαβάσουμε ένα εδάφιο, κεφάλαιο 13, εδάφιο 1. Και στάθην επί την άμμο της θαλάσσης και είδων θηρίων ανεβαίνουν εκ της θαλάσσης, το οποίο είχε κεφαλάς 7 και κέρατα 10, και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Oh, let us lift our hands and thank the Lord that upon us there is not any blasphemy in our lives. Upon us there is the spirit of praise. Hallelujah. God is not going to be blasphemed in our lives. God is going to be praised in our lives. Hallelujah. Ας υψώσουμε τα χέρια μας και ας δοξάσουμε τον Κύριο, γιατί δεν είμαστε από αυτούς που θα έχουν βλασφημία πάνω τους, αλλά δοξολογία. Ο Κύριος δεν θα βλασφημηθεί από τη ζωή μας, αλλά θα δοξαστεί. Amen and amen. A good hand clap offering to the Lord. Ένα καλό χειροκρότημα προς τον Κύριο. And give a shout of acclamation. Ας δώσουμε μια... Let's thank the Lord. Δοξολογίας. Thank the Lord. Αναλλαγμό δοξολογία σας. Hallelujah, thank you, my God, thank you. Thank you, the Lord God. I'm not going through the great tribulation. I'm going through the great celebration in heaven. Ευχαριστώ που δεν θα περάσω μέσα από τη μεγάλη θλίψη, αλλά μέσα από τη μεγάλη γιορτή στον ουρανό. Hallelujah, amen. You may be seated. Μπορείτε να καθίσετε. I'm going to read just through. Θα διαβάσω, απλά θα περάσω πάνω του. Okay, I'll go skip enough verses. Did we come up to a thing we read the last verse, right? About the number of the beast. Νομίζω διαβάσαμε το τελευταίο εδάφιο για τον αριθμό του θηρίου. Let us start from 14. Ας αρχίσουμε από το 13. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven and on the earth in the sight of men. Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πυρ έκαμνε να κατεβαίνει εκ του ουρανού εις τη γη ενώπιον των ανθρώπων. Thank you, guys. Is it dangerous? Είναι επικίνδυνο? To look for signs? Να ζητούμε σημεία, να ψάχνουμε σημεία. The Lord Jesus warned his elect. Ο Κύριος Ιησούς προειδοποίησε τους εκλεκτούς του. To be careful. Να είναι προσεκτικοί. Of signs. Όσον αφορά τα σημεία. To be careful. Να είναι προσεκτικοί. Of those that look like angels of light. Από αυτούς που φαίνονται στην όψη σαν άγγελοι φωτός. Satan makes his way in the church not looking like Satan because he will be exposed easily. Ο Σατανάς μπαίνει στην εκκλησία όχι με την όψη σαν Σατανάς, γιατί σίγουρα θα ήταν εκτεθειμένος πολύ εύκολα. But he is trying to show us an angel of light. Όμως προσπαθεί να φανερωθεί σαν άγγελος φωτός. Use a rhetoric that is used in the New Age movement. Χρησιμοποιεί μια ρητορική που χρησιμοποιείται μέσα στην κίνηση της νέας εποχής. It's all about love. Όλα έχουν να κάνουν με την αγάπη. And I hate to hear the ministers of the gospel especially and also Christians misrepresent the love of God. Και μισώ να ακούω ιδιαίτερα τους κήρυκες του Ιησού Χριστού και πιστούς όλους να αντιπροσωπεύουν λανθασμένα την αγάπη του Χριστού. Because greater love hath no man. Γιατί μεγαλύτερη αγάπη δεν έχει κανένας. No man. Κανένας. Not only does he have the greater love, όχι μόνο έχει την πιο μεγάλη αγάπη, but he is love himself. Αλλά είναι ο ίδιος η αγάπη. 1 John 4, 8 and 16. 1 Ιωάννου 4, 16. 8 και 16. Συγγνώμη, 8 και 16. He is love. Είναι η αγάπη. Don't stay there.
Μη μείνεις όμως εκεί. You just gave about one fourth of who God is. Έδωσες σχεδόν το 1 τέταρτο του ποιος είναι ο Θεός. Our God is multidimensional. Ο Θεός μας είναι πολυδιάστατος. We cannot do an exhaustive study on the characteristics of God. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη πάνω στην. He is beyond our imagination. He is beyond our ability to capture who He is really. Στο ποιος πραγματικά είναι ο Θεός είναι πέραν κάθε μας σκέψης, φαντασίας. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε το ποιος πραγματικά είναι ο Θεός. But we go to our final authority. Πηγαίνουμε όμως στην τελική μας απόλυτη αρχή μας για να μάθουμε. Not only does he have the greatest love. Όχι μόνο έχει την μεγαλύτερη αγάπη. He is love himself. Αλλά είναι ο ίδιος η αγάπη. He is the definition of love. Είναι ο ορισμός της αγάπης. Okay. Even though God is love. Ακόμα και αν ο Θεός είναι αγάπη. This love, αυτή η αγάπη, hates one love passionately. Μισή μία αγάπη με πάθος. What is that love? The love hates. Ποια είναι αυτή η αγάπη που ο Θεός η αγάπη μισή? The love, God, who is love, hates. Ποια είναι αυτή? He is love, but there is one love he hates. Ποια είναι αυτή η αγάπη που ο Θεός που είναι αγάπη μισεί? Είναι αγάπη, όμως μισεί κάποια άλλη αγάπη. I'll say that again. Θα το ξαναπώ. God is love, but there is one love he hates. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά υπάρχει ένα είδος αγάπης που μισεί. Which is this love? Ποια είναι αυτή η αγάπη he hates που μισεί? The love of the world. Η αγάπη του κόσμου. Isn't that true? Δεν είναι αλήθεια αυτό? He hates the love of the world. Μισεί την αγάπη του κόσμου. He is love, yet he hates one love. Είναι ο ίδιος η αγάπη και όμως μισεί ένα είδος αγάπης. The love of the world. Την αγάπη προς τον κόσμο. Especially in his people. Ειδικά όταν υπάρχει μέσα στο λαό του. And some people think that, you know, God will, you know, just automatically, you know, just all Christians will fall in love with the Lord and that's it. I mean. Και ορισμένοι πιστεύουν God ότι. Will do everything. Και ορισμένοι. We are robots. Ορισμένοι πιστεύουν ότι όλοι οι πιστοί μέσα σε μια στιγμή θα αγαπήσουν εξαφνικά το Θεό με τη θέληση του Θεού. Γιατί σαν να είμαστε όλοι ρομπότ. Listen. Ακούστε. We are corrupted. We are bankrupt spiritually. Είμαστε διεφθαρμένοι. Είμαστε πνευματικά χρεοκοπημένοι. We are totally depraved. Έχουμε εντελώς στερηθεί. I think it's Psalms 52, the first four verses. Πιστεύω είναι στους Ψαλμούς 52, τα πρώτα τέσσερα εδάφια. Which is repeated in Romans 3. Που επαναλαμβάνεται στους Ρωμαίους 3. And throughout the epistles. Και διαμέσου των επιστολών. That man is morally, spiritually bankrupt. Ότι ο άνθρωπος είναι ηθικά και πνευματικά χρεωμένος. Και εξεχρεωμένος. Okay, so, χρεοκοπημένος. Can I love God? Οπότε μπορώ να αγαπώ τον Θεό? No, not with my love. Όχι με τη δική μου αγάπη. Listen, he made me, he taught me how to love. Ακούστε με, έμαθε, με δίδαξε πώς να αγαπώ. He didn't manipulate me into loving him or forced me or violated me into loving him. Δεν με έχει μανουβράρει ούτε με έχει πιέσει στο να τον αγαπώ. Because if freely given is not there, no true love can exist. Γιατί αν δεν υπάρχει ελευθερία της θέλησης του να αγαπήσεις, δεν μπορεί να υπάρξει αυθεντική αγάπη. Amen. So the will is mine, the power is his. Οπότε το θέλω, η θέληση είναι δική μου, αλλά η δύναμη είναι δική του. And let me qualify what I say by the will is mine. Και να θέλω να ξεκαθαρίσω το τι σημαίνει με το η θέληση είναι δική μου.
It's not that I have the power. Δεν σημαίνει ότι εγώ έχω την δύναμη. But it's that the Lord has made it possible in me because I am created in His image. Αλλά σημαίνει ότι ο Θεός το έχει κάνει εφικτό για μένα γιατί με έχει κάνει κατ' εικόνα Του. To love freely. Να μπορώ να αγαπήσω ελεύθερα. So we are risen with Christ Jesus. Είμαστε συνανεστημένοι με τον Ιησού Χριστό. I know I can choose to love God. Γνωρίζω ότι μπορώ να επιλέξω να αγαπήσω τον Θεό. I know I can choose to be on fire for God. Ξέρω, γνωρίζω ότι μπορώ να επιλέξω να είμαι φωτιά για τον Κύριο. The wrong thing is to try to push the fire because no one can start a fire. Το λάθος θα είναι να προσπαθήσω να σπρώξω τη φωτιά, γιατί κανένας δεν μπορεί από μόνος του να ξεκινήσει We τη φωτιά. Cannot manufacture fire, it will be fake. Δεν μπορούμε να παράγουμε φωτιά, θα είναι κύβδιλο, ψεύτικο. So, but we can freely worship him. Αλλά μπορούμε ελεύθερα να το λατρεύσουμε. As he freely responds to our praise and worship. Καθώς ελεύθερα ανταποκρίνεται στη δοξολογία και τη λατρεία μας. Oh, how grateful I think I am. I am that I'm not going through the great tribulation, but I'm going to go through the great celebration. Πόσο ευγνώμων πιστεύω είμαι που δεν θα περάσω μέσα από αυτή τη μεγάλη θλίψη, αλλά θα περάσω μέσα από το μεγάλο εορτασμό. Number one. I would be very grateful had I only escaped hell. That's it. Νούμερο ένα, θα ήμουνα ήδη πολύ ευγνώμων αν μόνο και μόνο είχα διαφύγει της κόλασης. That's it. Αυτό είναι όλο. But God is so good. Ο Θεός όμως είναι τόσο καλός. God is so gracious. Ο Θεός είναι, έχει τόση χάρη. God is so merciful. Έχει κάνει τόσο έλεος. That he goes beyond our imagination. Που περνά πέρα από κάθε μας φαντασία. To put us in heaven together with him. That's too much, brothers and sisters. That's too much. Το να μας φέρει στα ουράνια μαζί του, αυτό είναι κάτι το υπερβολικό. Even, you know, number one, if I escaped hell, I would be very grateful. Number two, grateful. Number two. Ακόμα και αν πρώτον θα ήμουν πολύ ευγνώμων αν απλά είχα διαφύγει της κόλασης. Νούμερο 2. Αν απλά είχα φτάσει στα σύνορα του ουρανού και μόλις που έμπαινα and μέσα God put me there, και ο Θεός με έβαζε μέσα I εκεί, θα ήμουν πολύ, μα πάρα πολύ ευγνώμων να ήμουν απλώς ένας παρατηρητής και να παρακολουθούσα το τι συνέβαινε στον ουρανό. But instead of that, αλλά αντί γι' αυτό, not only letting me be a spectator, but rather making me a participator. Δεν με κάνει απλά να είμαι παρατηρητής, αλλά με κάνει να λαμβάνω μέρος. Not only being a participator, και όχι απλά να λαμβάνω μέρος, he made me to be the epicenter of his celebration in heaven, you and me, the bride of Christ. Με έχει κάνει να είμαι το επίκεντρο κάθε εορτασμού στον ουρανό, εγώ και εσύ, η νύφη του Χριστού. Δεν χαίρεσαι γι' αυτό? And instead of me not just being a spectator but a participator, και εκτός του ότι δεν είμαι απλά ένας που παρατηρεί αλλά λαμβάνω μέρος, I am the bride of Christ with you together. Είμαι μαζί με σένα η νύφη του Χριστού. And there are other spectators invited to watch us. Και υπάρχουν άλλοι που θα παρακολουθήσουν που είναι προσκαλεσμένοι για να δουν εμάς. Aren't you glad about it? Δεν χαίρεσαι γι' αυτό? And to go to the depths of this great picture in heaven. Και για να πάμε στα βάθη αυτής της μεγάλης εικόνας στον ουρανό. Read from Daniel 7, 11 through 14. Διαβάστε από το Δανιήλ 7, 11 μέχρι 14. And you'll see great things of the
specific, detailed description of how our entrance into heaven will be. Και θα δείτε μεγάλες λεπτομέρειες της εισόδου μας στον ουρανό, πώς θα είναι. Together with Christ, μαζί being his bride. Μαζί με τον Ιησού Χριστό, να είμαστε νύφοι Του. In the procession to the throne of the Ancient of Days, προς God the Father. Προς την είσοδό μας προς τον θρόνο του παλαιού των ημερών του Πατέρα. To the left and to the right, thousands and thousands of angels and redeemed saints of God. Στα δεξιά και στα αριστερά, χιλιάδες χιλιάδων άγγελοι και λυτρωμένοι του Ιησού Χριστού. To just shout and celebrate the wedding of the Lamb and His church. Απλά για να φωνάξουν και να γιορτάσουν την, το γάμο του Αρνίου και της Εκκλησίας. And we being the center. Και εμείς να είμαστε στο επίκεντρο. And we being the center. Και εμείς να είμαστε το επίκεντρο. Just think about it a little bit. Just put. Σκεφτείτε το για λίγο. Just put 500 question marks and 1,000 exclamation marks after what I say. Βάλτε μετά από ό,τι είπα 500 ερωτηματικά και άλλα 1,000 θαυμαστικά και λάβετε την εικόνα. At which exclamation mark are you till now? Σε ποιο θαυμαστικό βρίσκεσαι μέχρι τώρα? 991, 992. I'm gonna celebrate and celebrate and celebrate what the Lord has in store for us. 991, 992, εγώ απλά θα γιορτάζω και θα γιορτάζω το τι ο Θεός έχει προμηθεύσει για εμάς. So you want to put your eyes on something? Don't put it on signs. Put it on the prophesied, on the sure word of prophecy. Daniel. Θέλεις να βάλεις τα μάτια σου πάνω σε κάτι, μην το βάλεις πάνω στα σημεία, βάλ το πάνω στον σίγουρο, βεβαιωμένο, προφητευμένο λόγο του Θεού στον Δανιήλ. Put it on the wedding of the Lamb with His church. Πάνω στον γάμο του Αρνίου με την Εκκλησία, την νύφη Του. Because Jesus the Lord said, be careful of the signs. Γιατί ο Κύριος Ιησούς είπε, προσέχετε από τα σημεία. Be careful of the signs. Προσέχετε από τα σημεία. Don't look for the signs. Μην ψάχνετε τα σημεία. And if there are signs, and if there are genuine signs. Και αν υπάρχουν σημεία και αυθεντικά σημεία, listen carefully. Ακούστε προσεκτικά. Go beyond the man. Πήγαινε πέρα από τον άνθρωπο. Go to God. Πήγαινε στο Θεό. Don't let your eyes stay in anything between God and you personally. Μην αφήσεις τα μάτια σου να παραμείνουν σε τίποτα ενδιάμεσο παρά μόνο από εσένα προς τον Θεό προσωπικά. That's just a safety tip. Αυτό είναι απλά ένα σημείο ασφάλειας. Λίγο πολλά σημεία ασφάλειας. Πολλά σημεία ασφάλειας. Amen. So, get these safety tips. Λάβετε αυτά τα σημεία ασφάλειας. You see signs, true signs. Βλέπετε σημεία, αληθινά σημεία. God is using a man. Ο Θεός χρησιμοποιεί κάποιον άνθρωπο. Άνθρωπο, right, that's right. Could be a woman, could be a man. Μπορεί να είναι άντρας ή γυναίκα. Amen. But go beyond the man, go beyond the person, go beyond the vessel. Go to God and give Him the praise. Πήγαινε όμως πέραν από τον άνθρωπο, πέρα από, από το αγγείο. Δώσε στο Θεό τη δόξα. Don't you ever forget Isaiah 42:8. God is not sharing, refuses to share His glory with anyone. Μην ξεχνάς τον Ισαΐα 48:2, ο Θεός αρνείται να μοιραστεί τη δόξα Του με οποιονδήποτε. How will the elect be deceived by signs? Πώς θα πλανηθούν οι εκλεκτοί από τα σημεία? And here we have Antichrist having real signs coming from the sky, but not from heaven. That's the difference. Και εδώ βλέπουμε τον Αντίχριστο να φέρνει σημεία από τον ουρανό, σαν αλλά να φαίνεται ότι είναι από τον ουρανό. Σαν να φαίνεται από τον ουρανό, αλλά όχι από τον παράδεισο. Αυτή είναι η διαφορά. It's from the atmospheric sky, but not from heaven. Είναι από τον ατμοσφαιρικό ουρανό, αλλά όχι από τον από την παρουσία του Θεού. We see a real fire. Βλέπουμε αληθινή φωτιά. But it's not the Holy Ghost fire. Δεν είναι όμως φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. That's a fake fire. Είναι μια πλαστή φωτιά.
But I want to say, if there is fire that is fake, my fire should be burning more than the fake fire. Θέλω όμως να πω, αν υπάρχει πλαστή φωτιά, η δική μου φωτιά πρέπει να καίει περισσότερο από αυτή την πλαστή φωτιά. The counterfeit in itself is a pointer proof that there is a genuine. Το πλαστό, το κύβδιλο από μόνο του είναι απόδειξη ότι κάπου υπάρχει το αυθεντικό. If there is Antichrist, there should be Christ coming. Αν υπάρχει ο Αντίχριστος, έρχεται ο Χριστός. Specifically, I'm not looking for the Antichrist, I'm looking for Christ. Συγκεκριμένα δεν ψάχνω που είναι ο Αντίχριστος, ψάχνω τον Κύριο Ιησού Χριστό. Aren't you glad he comes before the Antichrist? Δεν χαίρεσαι που έρχεται πριν τον Αντίχριστο. If there is no other reason for you to believe that Jesus comes before the Antichrist. Αν δεν υπάρχει άλλος λόγος. Before the great tribulation. Αν δεν υπάρχει άλλος λόγος για σένα να πιστέψεις ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός έρχεται πριν από τη μεγάλη θλίψη, πριν από τον Αντίχριστο. There is one reason for you to believe it. Υπάρχει ένας λόγος για σένα για να το πιστέψεις. It's first the original, the genuine, then the fake. Never vice versa. Είναι πρώτον το αυθεντικό, έρχεται πρώτα το αυθεντικό το, και μετά το κύβδιλο και όχι αντίθετα. Did you get that point? That's a το λάβατε? From heaven, I believe. Αυτό είναι, πιστεύω, αποκάλυψη από τον ουρανό. Couldn't be that the counterfeit goes before the genuine. Never. Δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι η περίπτωση ότι το κύβδιλο προηγείται του αυθεντικού. Never. It's always the original. It's always the genuine. Είναι πάντα το αυθεντικό πρώτο. Amen. Amen. So he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. In the sight of men. In the sight of men. Why does he do that? For people's curiosity. Κάνει ακόμα και φωτιά να έρχεται από τον ουρανό μπροστά σε ανθρώπους. Γιατί το κάνει αυτό? Για να το λόγο της περιέργειας των ανθρώπων. You know that you know the proverb in English, curiosity kills the cat. Ξέρετε την έκφραση την αγγλική που λέει ότι η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. And in this case it doesn't kill cats only, it kills people, real people. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν σκοτώνει μόνο γάτες, αλλά σκοτώνει ανθρώπους, αληθινούς ανθρώπους. So Antichrist will try to satisfy the factor curiosity in man. Ο Αντίχριστος λοιπόν θα είναι αυτός που θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει τον παράγοντα περιέργεια μέσα στον άνθρωπο. Let's take our greatest example ever, the Lord of our lives, Jesus Christ. Ας λάβουμε το μεγαλύτερο παράδειγμα της ζωής μας, τον Κύριο της ζωής μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Pharisees. Φαρισαίοι. Even his people had asked for a sign. Οι Φαρισαίοι, ακόμα και οι ίδιοι του οι μαθητές, ζήτησαν ένα σημείο. Εκείνος είπε, ζητάτε σημείο, αλλά σημείο δεν θα σας δοθεί. Θωμά, θα σου δείξω τα χέρια και τα πόδια μου. Αλλά μακάριος όποιος δεν είδε και πίστεψε. Do we need a proof that God exists? Χρειαζόμαστε απόδειξη ότι ο Θεός είναι, υπάρχει? No, it's too late for the devil. We are already convinced. Πολύ αργά για τον διάβολο. Είμαστε ήδη πεπισμένοι. What's the root word for faith? Ποια είναι η ρίζα της λέξης πίστη? Πίστη. Hear it in Greek. Πίστη. Coming from the verb πίθο. Or the noun πίθο με ωμέγα. Έρχεται από το ρήμα πίθο ή το το ουσιαστικό πίθο. So in other words, άρα με άλλα λόγια, we can say that faith is being conceived. Μπορούμε να πούμε ότι η πίστη. Yeah, I'm right on that. You have to be first conceived by the power of the Holy Spirit and the Word. Η πίστη είναι, we have to be convinced, πρέπει να πιστούμε, in order to believe, ώστε να πιστέψουμε. Amen. Amen. I am convinced. Είμαι πεπισμένος. I parked already. Έχω παρκάρει ήδη. Hallelujah, I'm already parked.
Είμαι ήδη παρκαρισμένος. I'm not moving to try anything. I'm parked forever. Δεν κινούμαι ψάχνοντας οτιδήποτε. Είμαι παρκαρισμένος αιώνια. Anybody tries to put a doubt, throw a doubt on me or in you, we shout. Και φωνάζω κάθε φορά που κάποιος προσπαθεί να βάλει αμφιβολία σε μένα. You, we shout. Ή σε σένα, μαζί όλοι φωνάζουμε. Ζει ο Θεός και ζει η ψυχή μου. My God lives and so does my soul. Ζει ο Θεός και ζει η ψυχή μου. Amen. Verse 14, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast. Verse 14, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. And he had power to give life unto the image of the beast. Verse 15, εδάφιο 15, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Εδάφιο 16, and verse 16, and he caused all those, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand and or on in their foreheads. And there is a reason for that. Και υπάρχει λόγος για το ότι λαμβάνουν το χάραγμα στα δεξιά τους χέρια ή στο μέτωπό τους. Amen. Amen. And we will explain further. And verse 17. Εδάφιο 17. And that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Και να μην δυνάται μηδής να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη ο έχω το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Here is wisdom, let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Εδάφιο 18, εδώ είναι η σοφία. Όσης έχει το νου, ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χίξη στίγμα. Okay, that's the number, that's the real number, that's exactly what the Bible says. 666, αυτός είναι ο αληθινός αριθμός, αυτό είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει η Αγία Γραφή. But, όμως, we know numbers in Greek, numbers in Hebrew and many other languages. There are more than numbers, mathematical features. Γνωρίζουμε ότι οι αριθμοί στα ελληνικά ή στα εβραϊκά ή σε κάποιες άλλες γλώσσες δεν είναι απλά αριθμητικές εκφράσεις. They have a meaning. Έχουν ένα νόημα. And a concept. Και μία έννοια. Okay. So in the Greek Textus Receptus, the ancient Greek, it says he. Οπότε στο ελληνικό, στο Textus Receptus, λέει χι, ξι. That's the X. Πώς το γράφω, ξέχασα πώς το γράφω. Anyway. Και στίγμα. Και στίγμα. Όχι σίγμα, στίγμα, το έκτο γράμμα του. Το έκτο γράμμα του αλφαβήτου. The sixth letter of the Greek alphabet, okay? So, how many of you have seen the word Christos, that way? Πώς έχετε δει τη λέξη, το όνομα Χριστός, με αυτόν τον τρόπο γραμμένο? Christ. Χριστός. And we are talking about the Antichrist trying to imitate Jesus Christ. Και μιλούμε για τον αντίχριστο που προσπαθεί να μιμηθεί τον αληθινό Χριστό. And then we have these two letters representing in abbreviation Christ from ancient times to now. Και μετά έχουμε από παλιούς χρόνους μέχρι και σήμερα αυτά τα δύο γράμματα να αντιπροσωπεύουν το Χριστός. Thank God I have a scribe with me. Έχω ένα γραμματέα, ένα φαρισαίο. Μην. Ένα γραμματέα μαζί μου. Never seen anybody like Christos doing calligraphy. Okay? He's doing the diplomas and the degrees for the University of Cyprus, the back and others.
by hand. Μετάφρασα. Διαφήμιση. Κάνει όλα τα πτυχία του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ μόνος του. Με τον γραφικό του χαρακτήρα. Καλύτερος καλλιγράφος που είδα ποτέ. Τουλάχιστον in my vicinity. Αμήν. Υπέροχος. And to God be the glory. Λοιπόν, okay, τώρα το φτάσαμε έτσι. Τώρα, τι γυρεύει αυτό εδώ. Με τι μοιάζει. Μοιάζει με το φίδι. Μοιάζει με το snake, έτσι. Άρα, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι μπαίνει μέσα στη μέση. Προσπαθεί να μοιάσει. Oh. The Antichrist is like a snake. And this letter in the Greek looks like a snake, doesn't it? Δεν μοιάζει αυτό το γράμμα στα ελληνικά σαν ένα φίδι. So right here you get the spirit of Antichrist in between the first and the last letters of the word Christ. Ανάμεσα στο πρώτο και στο τελευταίο γράμμα του ονόματος Χριστός μπαίνει στη μέση το σύμβολο του Αντιχρίστου. That's one of the explanations, okay? Αυτή είναι μια από τις εξηγήσεις. So we see the devil trying to imitate Christ. Έτσι, βλέπουμε τον διάβολο να προσπαθεί να προσποιηθεί τον Χριστό. Okay. Now we are going to. I cannot see this number anymore. I have to. Δεν μπορώ να βλέπω άλλο αυτόν τον αριθμό. Πρέπει να το σβήσω. And then I write again. Now listen to the following interesting explanations. Okay. Ας διαβάσουμε τις επόμενες εξηγήσεις. Now. We know that the Antichrist, who is introduced as a beast, comes out of the sea. Βλέπουμε τον Αντίχριστο που φανερώνεται ως το θηρίο να βγαίνει από τη θάλασσα. Sea represents, tell me, people. Η θάλασσα αντιπροσωπεύει τον λαό, τον κόσμο. So where is Antichrist coming from within? Από πού έρχεται λοιπόν ο Αντίχριστος? Μέσα από τον κόσμο. People. Ανθρώπους. Σωστά. Right here we refute and debunk. Εδώ ακριβώς απορρίπτουμε, ακυρώνουμε. All those that say Antichrist is a computer or a system, not a person. Όσους λένε ότι ο Αντίχριστος είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα ή ένα computer και όχι ένα πρόσωπο. Now, if you make a counterfeit note, paper note. Τώρα, αν κάνεις ένα ψευδεπίγραφο, ένα ψεύτικο έγγραφο, ένα πλαστό χαρτονόμισμα. If it's a counterfeit, it has to be like the genuine. It has to be money, right? Αν είναι πλαστό, πρέπει να μοιάζει με το αυθεντικό. Πρέπει να είναι χρήματα. If Christ is a person. Antichrist is a person. Αν ο Χριστός είναι πρόσωπο και το Αντίχριστος πρέπει να είναι πρόσωπο. So now that you are trained in hermeneutics, we are using Bible hermeneutics to get to the safe conclusion. Τώρα λοιπόν που εκπαιδεύεστε μέσα στην ερμηνευτική, χρησιμοποιώντας βιβλική ερμηνευτική στο να φτάσουμε στο συμπέρασμά μας. And not being carried away by different winds of doctrine. Και όχι να παρασυρώμαστε από διάφορους ανέμους διδασκαλίας. Is that clear? Είναι ξεκάθαρο? Why do they say Antichrist is not a person? Why? Γιατί λένε ο Αντίχριστος δεν είναι πρόσωπο? Γιατί? They don't want to attack Antichrist, but the original Christ. Δεν θέλουν να επιτεθούν στον Αντίχριστο φυσικά, αλλά στο αυθεντικό, στο Χριστό. Because if we believe that Antichrist is a system or a computer. Γιατί αν πιστούμε ότι ο Αντίχριστος είναι ένα σύστημα ή ένας υπολογιστής. Yes, it's right. You got this right in Brussels. Ναι, όντως το έχετε ακούσει σωστά στις Βρυξέλλες. The central computer. Ο κεντρικός υπολογιστής. Of the whole European Union. Ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Was named the beast. Ονομάστηκε το θηρίο. Did you know that? Το ξέρατε αυτό? Did you know that το γραμμικό σύστημα, πώς το λέμε, the William Barcode.
Το γραμμικό σύστημα. Did you know that 666 is on all your products you buy? Γνωρίζετε ότι το 666 είναι σε όλα τα προϊόντα που αγοράζετε. Did you know that? Το γνωρίζετε αυτό? Did you see that? Το έχετε δει? Then you get a can or something else and you see the barcode. Μετά παίρνεις μια κονσέρβα ή κάποιο άλλο αντικείμενο και βλέπεις το γραμμικό σύστημα, το barcode πάνω. And you say, well, και λες και λοιπόν, I don't see 666, I see many numbers except 666. Λες, δεν βλέπω το 666, βλέπω πολλούς αριθμούς εκτός από το 6. Look for the three lines that are longer than the other lines that have the numbers. Κοίταξε για τις δύο γραμμές, τρεις παράλληλες γραμμές που είναι πιο μακριές από όλες τις υπόλοιπες. One in the left side, one in the right side, and one in the middle. Δύο στην αρχή, δύο στη μέση και δύο στο τέλος. Δύο παράλληλες γραμμές, δύο στην αριστερή. Αλλά θεωρείται ένας αριθμός αυτές οι δύο γραμμές. Double line, left, right, and one in the middle. Είναι μια διπλή γραμμή, αριστερά, δεξιά και μια στο κέντρο. Okay. But you don't see 666. You see a lot of numbers in between for the other lines in between these three lines. Βλέπεις, δεν βλέπεις όμως το 666, βλέπεις όλες τις άλλες γραμμές, τους αριθμούς των άλλων γραμμών που αντιπροσωπεύονται ανάμεσα από αυτά το 666. They are so cunning. Είναι τόσο ύπουλο. So evil. Τόσο δαιμονικό. That's why they didn't write the number underneath for you to see, but it's really programmed as 666, even if you don't see it. Γι' αυτό και δεν γράψαν τους αριθμούς για να μην το βλέπεις, αλλά είναι προγραμματισμένο πραγματικά με αυτούς τους αριθμούς το 666, ακόμα και αν δεν το βλέπουμε. When you pass it, γιατί όταν το περνάς in the computer, στο computer, these three lines, left, right, middle, αυτές οι τρεις γραμμές, οι άκρες δεξιά, αριστερά και η κεντρική, will show in the central computer the 666 number you don't see, you're not able to see. Θα δείξουν στον κεντρικό υπολογιστή τον αριθμό 666 που εσύ δεν μπορείς να δεις εκείνη τη στιγμή. Okay. Εντάξει. He comes out of the sea, he's going to be a real people coming out of the people. Έρχεται μέσα από τη θάλασσα. Will be a real man. Βγαίνει έξω από την λαοθάλασσα, έξω από τον, από τους ανθρώπους και if θα είναι αληθινός άνθρωπος. If the sea is real people, he is a real person. Αν αυτή η θάλασσα είναι αληθινή άνθρωποι, είναι και αυτός πραγματικός. If Christ is a real person, anybody believes Jesus Christ is a real person. Αν ο Χριστός είναι πραγματικό πρόσωπο, είναι κάποιος που πιστεύει ο Ιησούς Χριστός είναι πραγματικό πρόσωπο. Not only I believe it, I shout it, I believe it. Jesus Christ is Lord of Lords, King of Kings, fully man, fully God. He's God in the flesh. Όχι μόνο το πιστεύω, το φωνάζω, Ιησούς Χριστός είναι αληθινός, είναι βασιλιάς βασιλιάδων, Κύριος κυρίων, πλήρως Θεός, πλήρως άνθρωπος, ο Κύριος μας. Antichrist must be a person. Ο Αντίχριστος πρέπει να είναι ένα πρόσωπο. Because he is anti-type of the original type, the Lord Jesus Christ in the fulfillment Jesus Christ. Γιατί προσπαθεί να είναι αντίτυπο του τύπου που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. My time is up for today. We will leave that for next time. And we will get into some very exciting details. Ο χρόνος μου τελείωσε για σήμερα. Θα περάσουμε την επόμενη φορά σε πιο πολλές συναρπαστικές λεπτομέρειες. And next time will be in December for this course. Και η επόμενη φορά για αυτό το θέμα θα είναι, θα επαναξεκινήσει τον Δεκέμβρη. Next week we're going to start in cosmology, philosophy, theology and apologetics. Από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε πάνω στο θέμα της κοσμολογίας, θεολογίας, απολογητικής. Remember where we were left, tonight. Θυμάστε που μείναμε σήμερα, να θυμάστε που μείναμε απόψε. So you remind me in December.
ώστε να μου υπενθυμίσετε το Δεκέμβριο. To keep up, pick up from here. Να συνεχίσουμε από εδώ. Amen. Let us stand together. Ας σταθούμε μαζί. Father, we are so grateful to be able to see the truth. Πατέρα, είμαστε τόσο ευγνώμονες να μπορούμε να δούμε την αλήθεια. And go into the depths of your word and see the truth. Να μπούμε στα βάθη του λόγου σου και να δούμε την αλήθεια. Jesus Christ is the Lord of lords, the King of kings. He's our Lord forever. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων, ο Κύριος των Κυρίων, ο Κύριος μας για πάντα στους αιώνες. We are so excited. The devil cannot be between the Lord and us. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι, ο διάβολος δεν μπορεί να μπει μεταξύ του the Θεού και snake, μας. The ancient serpent cannot be in between the Alpha and the Omega, the He and the Sigma. Ο όφης ο αρχαίος δεν μπορεί να μπει ανάμεσα στο Χ και στο Σίγμα. Στο Αλφα και στο Ωμέγα. Thank you, Father God, for showing us the original so we can tell the counterfeit. Ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ, γιατί μας έδειξες το αυθεντικό ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε το κύβδιλο. We go beyond the signs and what our eyes can see and we say we believe by faith. Περνούμε μέσα από τα σημάδια, πέρα από τα σημάδια και πιστεύουμε δια της πίστεως. We are not pursuing signs, we are pursuing God Almighty. Δεν είμαστε αυτοί που κυνηγούμε τα σημεία, αλλά τον παντοδύναμο Θεό. And we believe the word of God in Jesus' name. Και πιστεύουμε το λόγο του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen.